Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει στη Λαμία μετά τον εντοπισμό 8 κρουσμάτων κορονοϊού στην 6η τάξη του 4ου Δημοτικού Σχολείου. Ο δάσκαλος και 7 μαθητές έχουν βρεθεί θετικοί με αποτέλεσμα να αποφασιστεί αμέσως το κλείσιμο του σχολείου. Επίσης, κρίθηκε αναγκαίο να κλείσει και το 9ο Δημοτικό Σχολείο που συστεγάζεται με το 4ο και έχουν κοινόχρηστους χώρους. Αυτά τα αποτελέσματα ήρθαν χθες το βράδυ και είδαμε ότι εκτός των παιδιών που ήταν τα 2 που ξέραμε από την αρχή και ένα που είχε κάνει σε ιδιώτη γιατρό και είχε βγει και αυτό το θετικό, ότι προσθέθηκαν άλλα 4. Όταν έχεις 7 κρούσματα και το δάσκαλο, 8, η ανησυχία εντείνεται και μπήκαμε στη διαδικασία να κλείσουμε όλο το σχολείο, όχι γιατί είχαμε κρούσματα, γιατί θα μπορούσαμε να παραμείνουμε στο ένα τμήμα, γιατί περιορίζεται στον ίδιο χώρο. Αλλά εκεί ανησυχείς για το τι διασπορά μπορεί να έχει συμβεί μέσα στη σχολική κοινότητα. Και καλό είναι, το προλαμβάνει και όχι το θεραπεύει. Είναι 2 συστηγαζόμενα σχολεία. Δεν υπάρχει στο ένα το κάποιο κρούσμα, αλλά από τη στιγμή που συστηγάζονται, έχουν κοινό προαυλισμό, έχουν κοινή αίθουσα ολοημέρου, έχουν κοινές ειδικότητες, κοινές τουαλέτες, παρόλο που μπήκαμε στη διαδικασία και τις απολυμάναμε, προληπτικά είπαμε να κλείσει και αυτό. Οι αρχές βρίσκονται σε άμεση συνεργασία. Η Δημοτική Αρχή και οι επικεφαλείς της εκπαίδευσης επικοινωνούν συνεχώς προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Μάλιστα, ο κύριος Καραΐσκος συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη στο γραφείο του. Σε σχέση με την διασπορά του κορονοϊού, τίποτα δεν έχει περάσει και πρέπει όλοι, όλες και όλοι, να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην τήρηση των υγειονομικών μέτρων, προκειμένου να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν προκαλεί ανησυχίες γιατί είναι υπό έλεγχο, όμως δεν σταματάμε να λαμβάνουμε τα μέτρα αυτά, τα οποία πρέπει για να μην έχουμε περαιτέρω διασπορά. Η σύσκεψη που κάναμε στο γραφείο του Δημάρχου, στην οποία μετήχαν όλοι από την εκπαιδευτική κοινότητα και από την Γενική Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας, με εντολή του Περιφερειάρχη του Φάνη του Σπανού, ήταν να εξετάσουμε τι περαιτέρω μέτρα θα πάρουμε, να μην έχουμε περαιτέρω διασπορά του κορονοϊού που εμφανίστηκε σε αυτή την εκπαιδευτική κοινότητα, στοχευμένα και χωρίς να δημιουργείται κανένας πανικός, γιατί ο πανικός σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κακός σύμβουλος. Αυτό που προέκυψε από την σύσκεψη είναι ότι θα πάρω και απολυμάνσεις θα γίνουν στα σχολεία και κάποιες υγειονομικές μονάδες θα δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην παρακολούθηση του φαινομένου αυτού. Όσον αφορά την εκπαιδευτική κοινότητα, θα προχωρήσει με βάση συζητήσεις και συνεννοήσεις και συνεργασία που είχαμε και έχουμε για το θέμα της μη διασποράς του κορονοϊού, θα προχωρήσει και σε αναστολή κάποιων εκπαιδευτικών μονάδων προκειμένου να μην έχουμε περαιτέρω διασπορά. Τα παιδάκια που οι γονείς, οι οικογένειές τους αντιστοιχούν, τα παιδιά που έχουν νοσήσει, την Τετάρτη θα πάνε στην Οδό Φιλίας και θα κάνουν δωρεάν μοριακό τεστ όλη η οικογένεια του κάθε παιδιού για να δούμε αν τελικά έχει διασπορεί και μέσα στην οικογένεια. Γιατί αυτή η οικογένεια κινείται μέσα στη Λαμία. Πρέπει να προστατέψουμε και άλλα πράγματα. Την Πέμπτη να πάνε όσα παιδιά μπορούν όλα τα παροτρύνω, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές και του 9ου και του 4ου θα κάνουν rapid test δωρεάν. Είμαστε σε άψογη συνεργασία και με το Δήμο. Ο κινδύνος της διασποράς του ιού είναι μεγάλος και χρειάζεται προσοχή από όλους. Η Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Φθιώτιδα, Παναγιώτα Χουλιάρα, καλεί εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. Εάν τα αποτελέσματα που θα έχουμε είναι αρνητικά και δούμε ότι δεν υπάρχει διασπορά στη σχολική κοινότητα, θα αναθεωρήσουμε την απόφασή μας και πιθανόν να το ξανανοίξουμε τα σχολεία. Όλο έγινε για πρόληψη και όχι για καταστολή. Θέλω οι γονείς να εμπιστεύονται όσα τους λέμε, γιατί μαζί είμαστε σε αυτό, η αγωνία μας είναι μεγάλη. Θέλουμε τη συνεργασία, να ακούνε και να συνεργάζονται με τους διευθυντές και τους δασκάλους των παιδιών τους και να προσέχουν πάρα πολύ, να φοράνε τη μάσκα, να μην συνωστίζονται έξω από τα σχολεία, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες και να ενημερώνουν και τα παιδάκια τους πώς θα αντιμετωπίζουν, να μην χαλαρώνουν καθόλου. Γιατί ο κορονοϊός είναι εδώ και μας το αποδεικνύει κάθε φορά που χαλαρώνουμε.